στο Λέντς. Και όλα είναι έτοιμα για να αρχίσει ο μεγάλος τελικός. Είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα βρίσκεται εδώ, σε τελικό Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Νέων κάτω των 19 χρόνων. Οι Ισπανοί είναι συνηθισμένοι σε αυτή τη διαδικασία, τέταρτη φορά την τελευταία πενταετία. Και το μάτς ξεκινά. Μεγάλη παλιά για τον Άρον και θέλει προσοχή τώρα, καθώς ο Εμίλιο βγαίνει μπροστά. Άρον επιχειρεί το σούτ, ο Στρατιλάτης με δεύτερη προσπάθεια μπλοκάρει στο 5. Παπαδόπουλος έχει εμπιστοσύνη στα πόδια του, σουτάρει, ωραία φάση. Ωραία άλλαξε ο Ιωαννίδης και ψάχνει τον Μίτρογλου, είναι ωραία η πάσα και τον γκολ, όχι. Παρέχω στο πρώτο δοκάρι, μπάλα στα δίχτυα. Καταφέρνει με αυτό το σουτ, σέντρα, πείτε το ότι θέλετε, να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Η σέντρα για το κεφάλι του Παπάζογλου που δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά. Τον πιέζει, του κλέβει την μπάλα. Εξαιρετική προσπάθεια από τον παίκτη του Ηράκλη που περνάει δύο και βγαίνει από αριστερά. Είναι έτοιμος να σεντράρει. Σέντρα σουτ είναι στο δεύτερο δοκάρι. Περνάει ο Παπάζογλου. Μονιάκης. Το σουτ από τον Παπαδόπουλο θα πέσει αυτή τη φορά ο Ασέρχο και θα κατεβάσει την μπάλα. Ξανά. Σιώβας κατεβάζει, σουτάρει. Μα λίγο βιαστικό ήταν. Καλή εναλλαγή. Ο Ανίδης Παπαδόπουλος τώρα μπορεί. Το κάνει το σουτ, πέφτει και πάλι και αποκρούει ο Άντρες Ασέρχο. Το κόρνερ στην καρδιά της άμυνας, σηκώνεται, παίρνει την κεφαλιά, αλλά φεύγει out από τον Κώστα Μίτρογλου. Για να δούμε, θα κρατήσει μπάλα τώρα ο Μαρτίνεθ ή θα επιχειρήσει την καταμέτωπον επίθεση. Πάει να βγάλει για το 2-0, δεν πρέπει να γίνει αυτό. Μπράβο, μπράβο στο Στρατιλάτη. Στο κέντρο της εστίας ψάχνει τον Μίτρογλου. Κεφαλιά πάσα από Ισπανό, αλλά βγήκε και πάλι ο Ασέρχο, πολύ σταθερός. Κέρδισε την μπάλα και οι Ισπανοί πανηγυρίζουν. Τελικό αποτέλεσμα 1-0 με τον γκολ του Πάρεχο. Ας παρακολουθήσουμε τώρα δηλώσεις του Υφυπουργού Αθλητισμού, του προπονητή της ομάδας των νέων και των παικτών. Εμείς τα τελευταία 2-3 χρόνια προσπαθούμε από την πλευρά μας και εμείς αλλά και με τη βοήθεια των παικτών, των ενωσιακών προπονητών και όλων. Αλλά εντάξει, έχουμε μεγάλες αδυναμίες, προσπαθούμε να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Φέτος το προσπαθήσαμε μέσα από μεράκι, από δουλειά, από τρέλα για το ποδόσφαιρο. Δυστυχώς φτάσαμε στη βρύση, δεν ήπιαμε νερό. Για μας όμως είναι μεγάλη επιτυχία. Γιατί σας είπα ότι κανείς δεν γνωρίζει τα προβλήματά μας. Το μήνυμα το οποίο μας στείλαν σήμερα αυτά τα νέα παιδιά είναι ότι ας τους δώσουμε περισσότερη σημασία, μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ας τους στηρίξουμε, ας τους χρησιμοποιήσουμε παραπάνω στα εσωτερικά πρωταθλήματα, έτσι ώστε να φτιάξουμε τους νέους πρωταθλητές Ευρώπης. Από εδώ αυτό φαίνεται χρυσό. Στα δικά μας μάτια είναι. Αλλά είναι δύσκολο να σε πείσουμε ότι αξίζει όσο το χρυσό, έτσι. Πιστεύω σε αυτό το κόπο που κάναμε, το αξίζαμε. Νομίζω ότι είναι χρυσό σε αυτή την πορεία που κάναμε. Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά που αυτή την ομάδα την κάναμε υπερήφανη, γιατί δεν έχει ξαναγίνει σε αυτό την Εθνική των Νέων. Πιστεύω ότι θα πάρουμε το κύπελλο, αλλά τώρα μια μεγάλη πίκρα. Είναι σίγουρα και η δεύτερη θέση δεν είναι λίγο, αλλά πικράθηκαμε κάπως. Και κάναμε πολύ καλή δουλειά εδώ με το team, όλο τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, όλους τους ανθρώπους που μας στηρίξανε.